Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Σήμερα, προς το τέλος του Ευαγγελικού Αναγνώσματος στους Ιερούς Ναούς, ακούσαμε το προανάκρωσμα των παθών του Κυρίου. Σαν δυνατές πένθυμες καμπάνες ακούστηκαν τα λόγια του Χριστού: ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί ισχύρας ανθρώπων και θα καταδικαστεί και θα εκτελεστεί και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Να ευχηθούμε να φτάσουμε αισίως στη Μεγάλη Εβδομάδα, να αισθανθούμε την κατάνοιξη των παθών του Κυρίου μας και εν συνεχεία να φτάσουμε στην κορμοχαρμόσυνη και μεγαλύτερη εορτή της Χριστιανοσύνης, το Πάσχα. Ως συνήθως ο κύριος Ζώγας, προτού εισέλθουμε στην εσχατολογική προφητεία, έχει να κάνει ορισμένες παρατηρήσεις. Κύριε Ζώγα, έχετε το λόγο. Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Πράγματι, κύριε αγαπητοί τηλεθεατές, θα θέλαμε να σχολιάσουμε ορισμένα γεγονότα που έχουν σχέση και με τη συνθήκη του Σέγγεν και με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, αλλά και με ένα νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Τζοχαζόπουλος. Κύριε Σωτηρόπουλε, την περασμένη Δευτέρα έγινε στο πεδίο του Άριος μια όντως μεγαλειώδης συγκέντρωση χριστιανών. Από δεκάδες χιλιάδες χριστιανούς. Και όχι από 3.000 όπως και μερικά. Και από 5 που είπαν μερικοί δημοσιογράφοι που το έχουν 6 και σύστημα να διαστρέφουν την αλήθεια. Μια συγκέντρωση πραγματικά μεγάλη σε όγκο. Ο γενναιάλε άπιστος και διαστραμμένη. Ισχύει περισσότερο για τους ασυνειδήτους δημοσιογράφους. Μάλιστα. Καλά, όποιος ήταν εκεί παρόν αλλά και όσοι ήταν περαστικοί διεπίσουν αλλά και σε ορισμένα πλάνα που έβλεπε κανείς από τηλεοράσεις μπορείς να βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Η κεφαλή του συλλαλητηρίου ήταν στη Βουλή και η ώρα ήταν ακόμη στο πεδίο του Άρεως. Σχεδόν στο πεδίο του Άρεως και στο τρόπο που ήμασταν παρόντες. Ήταν πράγματι μεγαλειώδης. Είχε όγκο, είχε αγωνιστικό παλμό. Ήταν ειρηνική, μαχητική μεν με την έννοια των συνθημάτων των χριστιανικών και επεδόθη το σχετικό ψήφισμα. Πλην όμως, υπάρχει πάντοτε ένα πλην, σε μία συνέντευξη που δόθηκε από τον Υφυπουργό Εσωτερικών μας δήλωσε στη συνέντευξη ότι είναι μέσα στην πολιτική βούληση της κυβερνήσεως να καθιερώσει τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Μάλιστα είπε ότι δεν θα αναγράφεται το θρήσκευμα, αν κατάλαβα καλά τουλάχιστον, και σε σχετική ερώτηση για τον αριθμό 666 είπε ότι είναι ένας αριθμός ο οποίος έχει σχέση με την ηλεκτρονική ταυτότητα, με γενικά το ηλεκτρονικό σύστημα. Φαίνεται ο Υφυπουργός δεν έχει καμία σχέση με την Αγία Γραφή. Αυτό προκάλεσε... δεν γνωρίζει και δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι το 666 είναι σκόπιμο νούμερο, σκόπιμος αριθμός. Προφητεύεται από την Αποκάλυψη στο 13ο κεφάλαιο ότι θα είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου και κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Τον έθεσαν σε κυκλοφορία σκοτεινές δυνάμεις επίτηδες σιγά σιγά να προετοιμάζουν ψυχολογικά τον κόσμο ώστε όταν θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος και θα σφραγίζει όπως λέγει η Αποκάλυψη με αυτόν τον αριθμό να είναι ψυχολογικώς προετοιμασμένοι οι πολλοί και να δεχθούν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Κύριε Σωτρόπουλε, στο τελευταίο... Αυτά βέβαια για αυτούς είναι παραμύθια, αλλά αν είχα κουκούτσι μυαλό θα έβλεπαν ότι προφητεύεται στην Αποκάλυψη ρητός ο αριθμός του Αντιχρίστου και έπρεπε να συγκλονιστούν. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι δεν τους κάνουν εντύπωση καταπληκτικές προφητείες της Γραφής που εκπληρώνονται στις ημέρες μας. Και αυτό το λέει η Γραφή. Ότι θα γίνονται αυτά τα πράγματα και δεν θα καταλαβαίνουν οι πολλοί τίποτε. Γρή δεν θα καταλαβαίνουν από αυτά τα πράγματα. Όταν ελέγχθησαν αυτά τα πράγματα για λόγους αληθείας, επειδή εδώ αυτή η εκπομπή είναι ένα βήμα αληθείας, θα πρέπει να μνημονεύσουμε ονομαστικά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιακουμάτο, ο οποίος ήταν παρόν προσκεκλημένος σε αυτή την εκπομπή και όταν άκουσε αυτά τα λόγια είπε ότι είναι και η συνθήκη του Σέγγεν απαράδεκτη, αιτιολόγησε πλήρως γιατί είναι απαράδεκτη η καθιέρωση συνθήκης του Σέγγεν, αλλά και η ηλεκτρονική ταυτότητα από χριστιανική άποψη είναι τελείως απαράδεκτη, όχι απλώς απαράδεκτη, τελείως και απαράδεκτη. Και μόνο για το 666 είναι απαράδεκτη. Και είναι το προσάδιο του χαράγματος του Αντιχρίστου. Και όπως οι σκοτεινές δυνάμεις προπαρασκευάζουν ψυχολογικώς τον κόσμο για το χάραγμα του Αντιχρίστου, έτσι και εμείς θα αντιδρούμε στο προστάδιο αυτό του χαράγματος. Είπατε για σκοτεινές δυνάμεις. Το τελευταίο βιβλίο, κύριε Στρόπουλε, που κυκλοφόρησε για το Γέροντα Παΐσιο με τίτλο «Σκεύος εκλογής» του Ιερομονάχου Χριστόδουλου, ο Γέροντας ερώτησε ποιοι καθιέρωσαν
τον αριθμό 666 σε παγκόσμια κλίμακα να μπορεί να ενεργοποιούνται τα κομπιούτερ, είτε είναι για τον αριθμό που αναγράφεται πάνω σε προϊόντα, είτε σε ηλεκτρονικές κάρτες, είτε σε ταυτότητες κλπ. Ο Γέροντας δίνει μια απάντηση που προξενεί εντύπωση. Είπε ότι τον καθιέρωσαν οι Εβραίοι. Και γιατί στο δεύτερο βιβλίο των Παραλυπωμένων, στο θήτα κεφάλαιο, στο στίχο 13, διαβάζουμε εκεί ότι ο βασιλεύς Σολομώνος, τον κολοφόνα της επιγείου δόξης του, επέβαλε φόρους στους υποτελείς λαούς του 666 τάλαντα σε αιτήσια βάση. Έτσι οι Εβραίοι αναβίωσαν αυτόν τον αριθμό για να μας περάσουν ένα μήνυμα ότι είναι αυτοί που εξουσιάζουν την παγκόσμια πολιτική και οικονομική σκηνή, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα και την προφητεία της Αποκαλύψεως ότι το όνομα του θηρίου του Αντιχρίστου, του μεγάλου νόμου, του ψευδομεσία που περιμένουν, θα δίνει τον αριθμό 666, όπως το όνομα Ιησούς δίνει τον αριθμό 888. Και ας κάνουμε και μια σχετική παρατήρηση. Ο Σολομών εξετράπη από την πίστη. Έστρεψε τα νότα προς τον Κύριο. Ελάτρευσε ψεύτικου θεούς. Εφάνει ανάξιος του πατρός του, του Δαβίδ, ο οποίος έμεινε πιστός στον Κύριο. Στην εκπομπή ήταν παρόν και ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως, ο κ. Άνθιμος, ο οποίος δήλωσε και είναι προς τιμή του ότι εφόσον υπάρχει πλέον η ρητή διαβεβαίωση ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα δεν θα αναγράφει το θρήσκευμα και έχει άμεση σχέση με τον 666, θα συγκαλέσουν την ιεραρχία και θα εκδώσουν εγκύκλιο προς το Ορθόδοξο Πλήρωμα να μην παραλάβει την ταυτότητα. Και όποιος παραλάβει την ταυτότητα θα πάβει να είναι μέλος της Εκκλησίας. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο κ. Χριστόδουλος, και μάλιστα το άκουσα σε ειδήσεις τώρα που ερχόμουν, δήλωσε κατηγορηματικά ότι από ορθόδοξη χριστιανική άποψη και η συνθήκη του Σέγγεν είναι απαράδεκτη, αλλά πολύ περισσότερο η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι τελείως απαράδεκτη για τον ορθόδοξο χριστιανό. Θα πρέπει, λέει, η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο κ. Χριστόδουλος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος, του Βόλου δηλαδή, η κυβέρνηση επιτέλους να σεβαστεί τη θέληση της πλειοψηφίας, εάν πιστεύουν στη δημοκρατία. Είπαν ότι είναι η βούληση, το είπατε στην αρχή, ότι δήλωσε ο Υφυπουργός των Εσωτερικών, ότι είναι η βούληση της κυβερνήσεως. Καλά, είπε ότι είναι απόφαση του Υπουργείου, είτε είναι δική του προσωπική απόφαση. Εντάξει, η βούληση της κυβερνήσεως να εγκριθούν και να δοθούν στον ελληνικό λαό οι ηλεκτρονικές ταυτότητες. Η καθιέρωση μπορεί να είναι η βούληση της κυβερνήσεως, αμφιβάλλω γι' αυτό, είναι μάλλον η βούληση της κυβερνήσεως των Βρυξελών. Κοινοτικές οδηγίες, κύριε Σωτρόπουλε. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και αν το ερμηνεύσουμε, η βούληση του ελληνικού λαού δεν είναι αυτή. Σίγουρα, κύριε Σωτρόπουλε. Και αν λέγονται εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, πρέπει να λάβουν υπόψη τη βούληση του ελληνικού λαού, ο οποίος 98% είναι βαπτισμένος ορθόδοξος λαός και δεν εγκρίνει το 666 ως σύμβολο θρησκευτικό, ως νούμερο του Αντιχρίστου, και δεν εγκρίνει την κατάλυση των ατομικών του ελευθεριών με την ελεύθερη διασυνοριακή ροή, λέει, πληροφοριών για τη προσωπική ζωή του κάθε ατόμου. Μάλιστα. Εμείς αγωνιστήκαμε σαν Έλληνες διαμέσου των αιώνων για την ελευθερία μας και δεν θα υποδουλωθούμε τώρα αμαχητοί σε ξένα κέντρα. Σε ξένα κέντρα αποφάσεων, σε σκοτεινές δυνάμεις. Έπειτα έπρεπε να καταλαβαίνουν οι πολιτικοί μας ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης ευνοούνται από τους κυβερνώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ελλάδα, και τι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν ευνοείται. Και δεν ευνοείται, να πούμε το βαθύτερο λόγο, διότι είναι αντικείμενο φθόνου. Διότι η Ελλάδα πρωτεύει στην ιστορία του πολιτισμού και πρωτεύει στην ιστορία του χριστιανισμού και είναι η μόνη ορθόδοξη χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Αλλά αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν έχουν συνείδηση ορθοδόξων χριστιανών? Είναι η θέση να εκτιμήσουν τον ανεκτίμητο θησαυρό της Ορθοδοξίας? Είναι δουλοπρεπείς έναντι των ξένων και παριστάνουν τους παλικαράδες έναντι των Ελλήνων που τους που λένε ότι εκπροσωπούν. Δηλώνουμε πάντως, αγαπητοί τηλεθεατέ, ότι δεν θα πάρουμε τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και ευρύτατα
διαφωτίζουμε τον ελληνικό λαό να μην πάρει τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Και ας μας κλείσουν στις φυλακές, θα μας ταΐζουν δωρεάν. Αλλά δεν μας χωρούν οι φυλακές. Περιμένουμε τις σύγκλες ιεραρχίες να εκδώσει αυτήν την όντως σπουδαία απόφαση, κ. Στρόπουλε, να μην υπάρχουν και μερικοί να λένε ότι η επίσημη εκκλησία και ταυτίζουν η επίσημη εκκλησία με, καταλαβαίνετε τώρα, με ορισμένα πρόσωπα της διοικήσεως, αστείο πράγμα. Λοιπόν, και δεν εξεπροσωπήθη, αλλά και μερικοί είναι χριστιανοί ορθόδοξοι κλπ. Πρέπει να πούμε, κύριε Ζώγα, ότι είναι άξιοι επένου ιεράρχες οι οποίοι έχουν ξυφουλκίσει εναντίον αυτής της επιβολής και επιβολής δια των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων πάνω στον ελληνικό λαό. Να είναι άξιοι επένου ο Καλαβρίτων και η Γελίας Αυρόσιος, ο Κορίνθου Παντελεήμων, ο Πυριός Καλίνικος, ο Αλεξανδροπόλεος Άνθιμος, ο Δημητριάδος Χριστόδουλος, ο Φλωρίνης Αυγουστίνος, αλλά και όλοι νομίζω οι αρχιερείς είναι εναντίον της συνθήκης Σέγγεν και εναντίον του ηλεκτρονικού φακελώματος. Υπήρξε δε και κάποιο πρόσωπο, ονόματι Δήμο, ο οποίος, τον έχω δει και σε άλλες εκπομπές, υπεραμείνεται διαφόρων μειονοτήτων στον ελλαδικό χώρο, και όταν ο κύριος Πρετεντέρης, που είναι ο υπεύθυνος εκπομπής η ώρα της αλήθειας, αν θυμάμαι καλά, είπε ότι έστειλε να είναι προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος ταυτότητες, είπε όχι να μην είναι προαιρετική, γιατί λέει προαιρετικός έγινε και ο γάμος ο θρησκευτικός ή ο πολιτικός και επικράτησε ο θρησκευτικός. Άρα μαρτυρεί την πρόθεσή του, ήθελε να επικρατήσει ο πολιτικός γάμος. Όχι, το είπε. Η πολιτική βούληση λέει, της τότε κυβέρνησης Παπαντρέου ήταν να καθιερώσει υποχρεωτικά τον πολιτικό γάμο, αλλά μπροστά στις αντιδράσεις. Για τον οποίο πολιτικό γάμο, να μας συγχωρούν οι φίλοι τηλεθεατέ, ένας Άγιος Επίσκοπος των ημερών μας, αγωνιστής, είπε ότι ο πολιτικός γάμος τι είναι, γαϊδουρόγαμος. Αυτός λοιπόν ο κύριος Δήμου ήθελε να επικρατήσει ο γαϊδουρόγαμος, αλλά δεν είναι γαϊδούρια οι Έλληνες, είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Και γι' αυτό επικράτησε ο θρησκευτικός γάμος, και αυτό είναι ένα πρόκριμα και για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Όπως δεν θέλησε τον πολιτικό γάμο ο ελληνικός λαός, πολύ περισσότερο δεν θέλει το ηλεκτρονικό φακέλωμα για τον Αντίχριστο. Λοιπόν, εξεδήλωσε σαφώς τις προθέσεις και είπε ότι να μην καθιερωθεί προαιρετικά, γιατί λέει θα την επιλέξουν την αναγραφή του θρησκεύματος οι περισσότεροι. Αν είναι δημοκράτες, να κάνουν ένα δημοψήφισμα. Μα γνωρίζουν. Ένα δημοψήφισμα. Δεν το κάνουν, διότι γνωρίζουν εκ των προτέρων την ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Ότι ο ελληνικός λαός θα πει όχι. Μετά το 1974 και Στρόπουλε, ένα δημοψήφισμα έγινε, όπως έγινε για τη μορφή του πολιτεύματος. Ναι. Κανένα άλλο. Μάλιστα. Δεν είχαμε κανένα άλλο σοβαρό θέμα. Ναι. Επίσης, και το Στρόπουλε, μόνο που τους ενδιέφερε δηλαδή. Μάλιστα. Επίσης, να μην ξεχάσουμε, να ενημερώσουμε τους αγαπητούς τηλεθεατές ότι προημερών ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Τσοχαντζόπουλος, κατέθεσε στη Βουλή, πιεζόμενος από κέντρα του εξωτερικού αλλά και από τις Βρυξέλλες, νομοσχέδιο από στο οποίο Ουάσιγκτον. Υπάρχει διάταξη από το Τελαβίβ, από τα Ιεροσόλυμα. Όχι, εγώ διάβασα σε εφημερίδες, έχουμε τα αποκόμματα, ότι πιέστηκε κυρίως από Ολλανδία, από Νορβηγία, από Δανία, μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πιέστηκε. Εγώ δεν θα δεχόμουν τέτοια πίεση, καθαρά και ξανά. Θα προτιμούσα να απαραιτηθώ και να πω ότι κύριε παρατούμε, αλλά δεν κάνω δίκιο. Κύριε Ζώγα, δεν έχετε καταλάβει. Είπατε θα προτιμούσατε να απαραιτηθείτε αν είσαστε στη θέση υπουργός. Δεν έχετε καταλάβει ότι για τους πολλούς τώρα τελευταία ένα ιδανικό υπάρχει, η καρέκλα. Μα δεν είναι μόνιμη, κύριε Σιδηροπούλε. Η καρέκλα. Πρέπει να θυμούμεθα, δεν θυμάμαι ποιος σοφός το είπε. Να μην κουνηθεί λίγο η καρέκλα. Ποιος αρχαίος σοφός είπε ότι πρέπει να θυμάται ο άρχοντας ότι δεν θα μένει μόνιμα στην καρέκλα. Στην καρέκλα ακολουθεί ένα έπιπλο που λέγεται φέρετρο. Δυσάρεστο. Οκονόμησε τον θάνατον ή να μην το κακό να θάνατον γέννηται. Λίγο καιρό κυβερνούν οι επίγειοι κυβερνήτες και καταδυναστεύουν τους λαούς. Φαντάσου να ήταν αθάνατοι και να κυβερνούσαν χιλιετίες. Τι θα τραβούσε ο λαός λοιπόν, από αυτούς τους δυνάστες που λέγονται δημοκράτες και είναι στιγνοί δικτάτορες. Κατέθεσε λοιπόν νομοσχέδιο στο οποίο υπάρχει διάταξη σύμφωνα με την οποία η πάσης φύσης, έτσι ακριβώς διατύπωση στη δημοτική. Η πάσης φύσεως.
Όχι στη δημοτικιά, όπως ακριβώς είναι διατύπωση. Σκότωσαν και τη γλώσσα. Λοιπόν, είπαμε την άλλη φορά ότι είχε δηλώσει κατά την εποχή της εισβολής του Ατίλα στην Κύπρο ο Μισέλιν Κίσιγκερ, ο νεότερος Μέτερνικ, ότι πρέπει να καταστρέψουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τον πολιτισμό του ελληνικού έθνους για να το αποδυναμώσουμε, να μην μας ενοχλεί. Λοιπόν, οι πάσης φύσης εντός εισαγωγικών υπακούν λοιπόν σε υπαγορεύσεις σκοτεινών ανθρώπων. Αντιρρησίες συνείδησης, αυτό αποκαλούμε αντιρρησίες συνείδησης, θα απαλλάσσονται κάθε μορφής ενόπλου ή αόπλου στρατεύσεως. Και, και εγώ λοιπόν είμαι αντιρρησία συνειδήσεως και δεν θέλω ηλεκτρονική ταυτότητα. Γιατί δεν με απαλλάσσουν. Και ανταυτής, κύριε Σουτρόπουλε. Γιατί δεν με απαλλάσσουν. Να ολοκληρώσω λιγάκι. Και ανταυτής θα υπηρετούν τη λεγόμενη κοινωνική εναλλακτική θητεία έστω στο διπλάσιο χρόνο της κανονικής θητείας. Ναι, μάλιστα. Με λόγια απλά θα πάνε σε κάποιο δήμο, σε κάποια κοινότητα, σε κάποιο νοσοκομείο ή σε κάποια άλλη υπηρεσία. Για να κάνουν προσαγωγικά. Θα κάνουν το πενθήμερό του, το επτάωρό του. Και σε περίπτωση που δεν έχει τη δυνατότητα διατροφής ή ενδύσεις εκεί η υπηρεσία, που ο κανόνας να μην έχει, θα παίρνουν το μισθό κανονικά κλπ. Πράγματα δηλαδή που κάνει κανείς να εξοργίζεται και στον τρόπο να γίνει από τα ρούχα. Που εδώ και μερικές δεκαετίες προηγουμένως ήταν αδιανόητα. Ή αν έλεγε κανείς εδώ και 50 χρόνια ότι θα παρουσιαστούν κυβερνήτες που θα κάνουν νόμους εναντίον του κράτους, εναντίον του έθνους, εναντίον της πατρίδος, γιατί τέτοιοι νόμοι είναι αυτοί, θα έλεγαν δεν είναι δυνατόν ποτέ. Μόνο οι εχθροί θα μπορούσαν να σκεφτούν τέτοια πράγματα, όχι αυτοί που κυβερνούν το έθνος. Ήρθε ο καιρός να γίνουν αυτά, διότι αυτό το βιβλίο που λέγεται Γραφή τα προφητεύει και δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί για τον ερχόμενο Αντίχριστο, για την κοσμοκρατορία και δικτατορία του Αντιχρίστου, χωρίς να το καταλαβαίνει, γιατί γραφές δεν διαβάζουν, έχουν μεσάνυχτα. Η ζωή τους διαρρέει μέσα στα σαλόνια, στις δεξιώσεις, στα ταξίδια. Πού μένει χρόνος να διαβάσουν οι άρχοντες Γραφή, να δούνε πού βρισκόμαστε, από πού ήρθαμε και πού πηγαίνουμε. Σωστά είναι αυτά που λέτε, κ. Σωτρόπουλε, και μάλιστα όπως γίνονται σε μια εποχή που στην πατρίδα μας, η πατρίδα μας μαστίζεται από την υπογενετικότητα. Με άλλα μέτρα, ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατεβάζει στην ουσία το όριο στρατεύσεως όταν δίνει κίνητρα να στρατευτεί κανείς από τα 18. Μέσα στα σχέδια του Υπουργείου είναι και η στράτευση γυναικών σε μορφή κληρωτών. Προσέξτε, όχι με 5 ετούς. Ο Φλωρίνης, σε ανύποπτο χρόνο, προπολών ετών, που εγώ νομίζω ήμουν ακόμη φοιτητής θεολογίας, είχε πει θα έρθει καιρός που θα επιστρατεύονται οι γυναίκες. Και δεν θα έχει παιδιά η Ελλάδα να φυλάξουν τα σύνορα. Και την ίδια ώρα έχουμε ασπόντους φίλους και εχθρούς, οι οποίοι επιβουλεύονται την εθνική ανεξαρτησία. Έχουμε την Τουρκία, η οποία δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα από αντιρρησίες συνείδησης. Έχει 60 εκατομμύρια, έχει το δεύτερο στρατό στην Ευρώπη μετά τη Ρωσία. Λοιπόν, έχουμε τόσα προβλήματα από τα Σκόπια μέχρι την Αλβανία. Και έχουμε να προσθέσω μεταξύ αυτών οι οποίοι επιβουλεύονται την πατρίδα. Έχουμε και πολιτικούς άρχοντας οι οποίοι θεωρούνται εκπρόσωποι του έθνους, εθνοπατέρες, και είτε ενσυνειδήτως είτε ασυνειδήτως είναι και αυτοί από τους επιβούλους του ελληνικού έθνους. Εντάξει, χωρίς να το θέλω, ας το πάρουμε έτσι. Όταν νομοθετούν νόμους αντιεθνικούς και αντιχριστιανικούς, είναι και αυτοί στους αρθέλιδες, χωρίς να το καταλαβαίνουν ίσως. Η Ελβετία, κύριε Σουτρόπουλε, η οποία έχει 200 χρόνια να κάνει πόλεμο και δεν έχει κανένα εξωτερικό εχθρό, όταν αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα, κάλεσε το λαό της, έγινε δημοψήφισμα και είπαν όχι η Ελβετία. Δεν μπορεί να έχει μόνο να θέλει δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Και η πρώτη υποχρέωση είναι να στρατεύεται κανείς, το αμήνεστε περί πάτρες. Η πρώτη και η ψήφιστη υποχρέωση. Αλλά, όπως είπατε κι εσείς, το αμήνεστε περί καρέκλας τώρα. Το αμήνεστε περί του πορτοφολίου. Αυτά είναι τα ιδανικά της εποχής μας. Και έτσι θα έχουμε, πιστεύω ότι θα λάβει διαστάσεις. Το αμήνεστε περί ψευτοδοξαρίου, για την ψευτοδόξα που έχουν οι αξιωματούχοι, που έχουν αξίωμα χωρίς αξία, που δεν είναι πραγματικοί Έλληνες. Υπάρχουν και πραγματικοί Έλληνες, αλλά υπάρχουν και ψευτοέλληνες και ψευτοορθόδοξοι χριστιανοί. Λοιπόν, αν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο και γίνει νόμος, στη συνείδησή μας όλων των υγιώς σκεπτωμένων Ελλήνων, αυτών που αγαπούν την πατρίδα, θα έχουν βαρυτά τη ευθύνη όσοι θα ψηφίσουν. Ασφαλώς. Και πάντως είναι παρήγορο
ψήφισαν κάπου 130 αυτή την, το νομοσχέδιο το σχετικό με τη Συμφωνία Σέγγεν. Όχι με τη Συμφωνία, με το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Η Συμφωνία και δεν κυρώθηκε αυτό. Μα, λοιπόν, το σχετικό είπα, ναι. Ναι. 130 περίπου, αλλά και 80 καταψήφισαν. 80 καταψήφισαν. Όπως διάβασε κ. Σωτρόπουλε, πρόσφατα, στην Ισπανία που εφαρμόστηκε η κοινωνική θητεία, η οποία δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα για την εξωτερική της ασφάλεια, το 1995 από τους 144.000 που παρουσιάστηκαν, οι 74 δήλωσαν αντιρρησίες, είναι δηλαδή περισσότερο από το 50%. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει στην Ελλάδα, εάν έστω και ένα 10%, 20% δηλώσουν αντιρρησίες συνειδήσεως. Να δηλώσουμε όλοι αντιρρησίες συνειδήσεως και να πάει ο κύριος Τσοχαντζόπουλος να κρατήσει τα όπλα και να υπερασπίσει τα σύνορα. Ο κύριος Τσοχαντζόπουλος, τι είπαμε και άλλοτε. Να φυλάξει τα σύνορα. Δεν υπηρέτησε ούτε μια μέρα. Απειλάγει νομίμως βέβαια. Έτσι. Αλλά δεν υπηρέτησε ούτε μια μέρα. Η αλήθεια να λέγεται. Εγώ όμως υπηρέτησα και Στρόπουλε. Σας λέω μόνο στην επιστράτευση με δύο παιδιά 3,5 μήνες σε τάγμα προκαλύψεως. Λοιπόν, θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είπαμε νομίμως θα απειλάγει, αλλά ούτε μια μέρα δεν φόρεσε την ειστολή του Έλληνος στρατιώτη. Νομίμως τώρα θα απαλλαγούν και οι αντιρρησίες συνειδήσεως. Τι σημαίνει αυτό το νομίμως, καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Αγαπητοί, θα γίνει μια μικρή διακοπή. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, αυτό τον καιρό άρθρο πρώτο. Θα διαφωτίζομαι να αλλήλως ο ένας τον άλλο στις επικοινωνίες μας, στις συζητήσεις μας, μέχρι τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, θα διαφωτίζει ο ένας τον άλλο εναντίον του ηλεκτρονικού φακελώματος και του αριθμού του Αντιχρίστου 666 που θέλουν να μας επιβάλλουν οι κυβερνώντες επειδή θέλουν άλλες ξένες σκοτεινές δυνάμεις να επιβάλλουν ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για την υποδούλωση της ανθρωπότητας στο μεγαλύτερο δικτάτορα των αιώνων που έρχεται σύμφωνα με τις γραφές στον Αντίχριστο. Διαφώτιση, διαφώτιση, διαφώτιση. Όταν διαφωτιστεί ο ελληνικός λαός και πει όχι, οι κυβερνήτες κατά ανάγκην θα απευθυντούν στους Ευρωπαίους και θα πούνε ο ελληνικός λαός δεν δέχεται την ηλεκτρονική ταυτότητα. Και έτσι απαλλασσόμεθα από αυτό το άγος. Είναι να είναι σε προαιρετική βάση. Όποιος θέλει στην πάρκα είναι και στο κούτελο που λέω. Όποιος δεν θέλει να είναι Έλληνας, διότι Έλληνας σημαίνει ήρωας, σημαίνει αξιοπρεπής, σημαίνει ελεύθερος άνθρωπος. Και όποιος δεν θέλει να είναι χριστιανός ορθόδοξος, που σημαίνει την ελευθερία με την υψηλότερη και με τη βαθύτερη έννοια, όποιος θέλει να είναι δουλοπρεπής, εξουθενωμένο όν, να πάρει την ταυτότητα. Όποιος θέλει να είναι δούλος των σκοτεινών δυνάμεων και του ερχομένοντα Χρήστου και του Σατανά, να πάρει την ταυτότητα. Εμείς όσοι θέλουμε να είμαστε Έλληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι θα υπούμε το όχι. Αν το είπε ο ελληνικός λαός πάνω στα ψηλά βουνά της Βορείου Ηπείρου το 40 με δύναμη 1 βαθμού, τώρα θα το πούμε με δύναμη 10 και 100 βαθμών. Επίσης για το θέμα των λεγόμενων αντιρρησιών συνείδησης, να αποστείλουν επιστολές και στον κύριο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Τουχαντζόπουλο, και σε εφημερίδες και σε Μητροπολίτες και σε βουλευτές τηλεφωνήματα, να δώσουν το μήνυμα ότι υπάρχουν Έλληνες που δεν δέχονται τέτοιους νόμους και θα πρέπει να σεβαστούν επιτέλους οι κύριοι την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Να στείλουν επιστολές και στο Σατανά, ο οποίος θέλει να διαλύσει το ελληνικό έθνος. Τη δουλειά του θέλει να κάνει αυτός και στον τρόπο που λέει. Ο Σατανάς κάνει τη δουλειά του, αλλά εμείς ως Έλληνες τι κάνουμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα εισέρθουμε στην ερμηνεία μιας εσκατολογικού χαρακτήρους περικοπής της Αγίας Γραφής. Έχουμε 20 λεπτά μόνο και θα πρέπει να τελειώσουμε. Είναι αρκετό, κύριε Ζώβε. Συνεχίζοντας τις ομιλίες πάνω στις εσκατολογικές προφητείες της Αγίας Γραφής. Η προφητεία περιέχεται, η εσκατολογική αυτή περικοπή περιέχεται στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο τέταρτο κεφάλαιο, στους στίχους 13 έως 18. Είναι η περικοπή που διαβάζεται κατά τις κηδείες.
όλοι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είμαι θα υποψήφοι ή νεκροί. Όλοι θα πεθάνουμε και σε όλους όσοι θέλουμε να είμαι θα ορθόδοξοι χριστιανοί, η Εκκλησία θα διαβάσει αυτή την περικοπή. Είπα όσοι θέλουμε να πεθάνουμε, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Ο Απόστολος Παύλος που είχε μεγάλη πίστη, ήθελε το συντομότερο να φύγει από αυτόν τον κόσμο για να πάει κοντά στον Χριστό. Διαβάζω την περικοπή. Ού θέλουμεν δε ημάς αγνοήν αδελφοί, περί των και κοιμημένων, ή να μη λυπήστε καθώς και οι λυποί ημι έχοντες ελπίδα. Ή γαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξι συναυτό. Τούτο γαρ ημίν λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, ού μη φτάσομεν τους κοιμηθέντας, ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού, καταβίσετε απ' ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες οι περιλυπόμενοι, άμα συναυτείς αρπαγισόμεθα εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα εν νεφέλες και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα, ώστε παρακαλείτε αλλήλους εν της λόγης τούτης. Θα εξηγήσουμε την περικοπή και να την προσέξουμε ιδιαιτέρως, διότι είπαμε ότι όλοι βαίνουμε προς τον θάνατο, να το υπώ καλύτερα. Όλοι βαίνουμε προς την αιωνιότητα. Όλα τα ποτάμια σπέβδουν προς τη θάλασσα και όλες οι ψυχές σπέβδουν προς την αιωνιότητα. Όταν θα είναι νεκρό το σώμα μας, δεν θα τα ακούσει το σώμα σε αυτά τα λόγια. Το πνεύμα δεν νεκρώνεται, είπα, γι' αυτό είπα το σώμα όταν θα είναι το νεκρό. Σώμα νεκρώνεται και το σώμα ζωοποιείται όταν έχει μέσα το πνεύμα. Όταν αναχωρήσει το πνεύμα, τότε το σώμα νεκρώνεται και καταραίει. Αυτό λέω, ότι την ημέρα της εξοδίου τελετής μας, το σώμα μας δεν θα ακούσει αυτά τα λόγια. Το πνεύμα θα ακούσει. Θα επιστρέψει στον Κύριο και θα ακούσει πολλά. Ού θέλομεν δε ημάς αγνοήν αδελφοί περί των κοιμημένων. Αδελφοί, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο ουρανοβάμων Παύλος, που ήρθε εδώ στην Ελλάδα και μας έκαμε χριστιανούς. Αδελφοί, δεν θέλω να έχετε άγνοια για τους κεκοιμημένους. Κύριε Ζώγα, δεν λέει για τους νεκρούς, λέει για τους κεκοιμημένους. Πώς το αντιλαμβάνεστε? Δηλαδή παρομοιάζει τον θάνατο ο Απόστολος με ύπνο. Με κοίμηση, με ύπνο. Γιατί κατά την κοίμηση, κατά τον ύπνο, δεν εκμηδενίζεται ο άνθρωπος. Αδρανών ορισμένες λειτουργίες. Δεν περιέρχεται σε ανυπαρξία. Μάλιστα. Για τα ζώα δεν λέμε ότι εκοιμήθησαν, λέμε ότι απέθαναν στη δημοτικιά. Ψώφισαν. Ότι ψώφισαν. Μάλιστα. Αλλά για τους ανθρώπους η γραφή λέγει ότι εκοιμήθησαν. Έχει δική της γλώσσα η γραφή. Εκοιμήθησαν, δεν περιήρθαν σε ανυπαρξία, εκοιμήθησαν και μια μέρα θα ξυπνήσουν και οσώματα. Πλησιάζει η μέρα της εορτής του Λαζάρου, το Σάββατο του Λαζάρου. Τι είπε ο Χριστός για τον Λάζαρο στους μαθητάς του όταν απέθανε? Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται. Ο Λάζαρος ο φίλος μας κοιμήθηκε. Και οι μαθητές νόμισαν ότι πρόκειται για την κοίμηση του ύπνου. Μάλιστα. Και ο Χριστός τους είπε κατόπιν σαφώς, ο Λάζαρος απέθανε. Αυτό εννοούσε, κοιμήθηκε. Αλλά πηγαίνουμε να τον εξυπνήσουμε. Πηγαίνω να τον εξυπνήσω. Γι' αυτό και η ορθή ορολογία δεν είναι νεκροταφεία, κύριε Στρούπλα, αλλά είναι κοιμητήρια. Αισθάνθηκα ένα πολύ έτσι τρομερό αίσθημα όταν στην Αυστραλία είδα ένα απέραντο νεκροταφείο που δεν έγραφε κοιμητήριο αλλά νεκρούπολης. Απέσιο. Κάποιος άπιστος και άθεος έβαλε αυτό τον απέσιο τίτλο, αυτή την απέσια ονομασία, νεκρούπολης. Ο άνθρωπος
δεν εκμηδενίζεται με το θάνατο, αλλά μεθύσταται, φεύγει από αυτόν τον κόσμο και πηγαίνει σε ένα άλλο κόσμο, τον κόσμο των πνευμάτων. Μη μας εντυπωσιάζει, αγαπητοί τηλεθεατές, αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε το σώμα και νομίζουμε ότι αυτό είναι ο άνθρωπος και αυτό είναι η αξία, και όταν εγκροθεί το σώμα πάει ο άνθρωπος να υπάρχει και λέγει αξία. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός δεν έχει σώμα. Είναι αόρατος, είναι πνεύμα, αλλά ο Θεός είναι που έχει τη μεγάλη αξία. Είναι υπαρκτός, παντοδύναμος, πάνσοφος, δημιούργησε τα σύμπαντα από το μηδέν. Όπως ο Θεός είναι πνεύμα, έτσι και ο άνθρωπος είναι πνεύμα. Η διαφορά είναι ότι ο μεν Θεός είναι άπειρο και απόλυτο πνεύμα, ο άνθρωπος είναι πεπερασμένο και σχετικό πνεύμα. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι ένας μικρός Θεός. Το λέει και η Γραφή. Τα ζώα δεν είναι θεοί. Οι άνθρωποι και οι άγγελοι που έχουν πνεύμα, αυτοί είναι θεοί, όμοιοι με το μεγάλο Θεό, μικροί θεοί. Εμείς θεοί εστέ, που λέει ο Ψαλμός. Και οι ύψεις του πάντες. Μάλιστα. Πρέπει να καταλάβουμε την αξία μας. Αυτή την ώρα δεν ομιλεί το σώμα. Δεν ομιλούν οι σάρκες, δεν ομιλούν τα κόκαλα. Ομιλεί ακριβώς το πνεύμα που υπάρχει μέσα, αυτή η μυστηριώδης αρχή και ουσία. Να συνεχίσουμε. Δεν θέλω, λέει, να έχετε άγνοια για τους κεκοιμημένους. Όποιος γνωρίζει τα πάντα και δεν γνωρίζει τα πέραν του τάφου, είναι δυστυχής άνθρωπος, είναι σαν να μην γνωρίζει τίποτα. Δεν θέλω να έχετε άγνοια για τους κεκοιμημένους, για να μην λυπείστε όπως λυπούνται οι άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα, και όταν πεθαίνει ένας δικός τους τραβούν τα μαλλιά τους, λέουν απαρηγόρητα και ολολίζουν, ουρλιάζουν μπροστά στο νεκρό. Όχι, θα λυπηθεί και ο χριστιανός, ο πιστός, διότι ο θάνατος είναι χωρισμός. Φεύγει ο ανθρωπός και πηγαίνει σε μια άλλη χώρα και για τον προσωρινό αυτό χωρισμό λυπήσε και βουρκώνει το μάτι και δακρύζεις, πόσο μάλλον για να φεύγει ο ανθρωπός για την αιωνιότητα. Θα λυπηθούμε, αλλά όχι υπερβολικά. Θα λυπηθούμε σαν χριστιανοί, σαν πιστοί, όχι σαν άπιστοι, σαν ιδωλολάτρες. Μάλιστα. Ή γαρ πιστεύουμε ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους τιμηθέντας δια του Ιησού άξιση αυτό. Εάν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πιστεύουμε, είναι θέματα πίστεως αυτά, και η πίστη μας δεν είναι τυφλή, δικαιώνεται με προφητείες, με θαύματα, με αγίους, με θαυματουργούς. Εάν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, αναστήθηκε για να εξασφαλίσει για μας ένδοξη Ανάσταση, τότε πρέπει να πιστεύουμε ότι μια μέρα ο Θεός διά του Ιησού θα οδηγήσει όλους τους εκλεκτούς του κοντά του. Μάλιστα. Τούτο λέγομεν ημίν εν λόγω Κυρίου. Αυτό σας το λέμε με λόγο του Κυρίου. Δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι απλώς ευσεβής πόθος ή μια ελπίδα από τις φρούδες ελπίδες. Όχι. Είναι βέβαιο πράγμα, είναι σίγουρο πράγμα, στηρίζεται στο λόγο του ιδίου του Κυρίου. Κύριε Στρόμπλε, αυτός ο Κύριος ποιος είναι εδώ? Πιο κάτω επαναλαμβάνεται οι λέξεις και είναι ισχυρότερο το επιχείρημα, και θα πούμε τότε, κύριε Ζώγα, ποιος είναι. Ξέρετε γιατί? Κύριος. Έχω εδώ την επίσημη μετάφραση, ναι, των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά. Των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά. Και λέει ότι... Των αντιχρίστων χιλιαστών. Διότι αυτό σας λέμε μέσω του λόγου του Ιεχωβά. Το κείμενο, ναι, βέβαια έχει Κύριο, δεν, ναι, το συζητάμε, ναι, αλλά αυτή τη μετάφραση βάζουν τη λέξη Ιεχωβά. Αυτός ο Ιεχωβά είναι ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, χωρίς να μεταφράσω. Αυτός τα είπε στον Παύλο. Τι λέει ο Παύλος? Το Ευαγγέλιο που σου διδάσκω δεν το παράλαβα από ανθρώπους, δεν το διδάχτηκα από ανθρώπους, αλλά διαποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Ό,τι κηρύττει ο Παύλος είναι λόγος του Ιησού, τον οποίον αυτοί, χωρίς να το θέλουν εδώ, μεταφράζουν Ιεχωβά. Αυτό που πολεμούν για τον Υιό, χωρίς να θέλουν, του το αποδίδουν. Χωρίς να το θέλουν, λοιπόν, οι πονηροί είναι και βλάκες. Αλλά είναι βλακία. Ταυτόχρονα, τους, ο, ναι, πατέρας ονομάζεται σε δύο εδάφια. Είναι Θεός, σαν, με είναι, το όνομα Θεός. Είναι σαν να ονομάζουν
το Χριστό ή Ιεχωβά, ενώ δεν τον παραδέχονται. Ακριβώς. Αγαπά, λέει ο Θεός, τον Χριστό, αγαπά και τον οικοκύριο. Γραφείς λανθάνουσα, τα λυθεί, λέγει, αλλά δεν λανθάνει, έτσι είναι το ορθόν. Άλλο που αυτοί, αυτό το Ιεχωβά δεν το πάνε στο Χριστό, το πάνε στον Πατέρα. Πηγαίνει στο Χριστό αυτό το Ιεχωβά, σημαίνει ότι ο Χριστός είναι Ιεχωβά, αληθινός Πατέρας, ο αληθινός Θεός, όπως είναι και ο Πατέρας. Μάλιστα. Όπως είναι και το Άγιο Πνεύμα. Ότι εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, εμείς που ζούμε, όσοι θα υπολυπόμεθα, θα είμεθα ζωντανή κατά την παρουσία του Κυρίου, την παρουσία, μία παρουσία μετά από την πρώτη παρουσία στη γη, μία παρουσία ακόμη γνωρίζει η Γραφή, γι' αυτό λέει κατά την παρουσία. Δεν γνωρίζει πολλές παρουσίες που λένε μερικοί προτεστάντες. Μία παρουσία γνωρίζει η Γραφή, κατά την παρουσία του Κυρίου. Αυτός ο Κύριος, είναι η πολύ δυνατή έκφραση για την θεότητα του Χριστού, αυτός ο Κύριος, που σημαίνει ο ίδιος ο Κύριος, αν γραφόταν εβραϊκά το Ευαγγέλιο θα έλεγε «Χου Γιαχβέ», ο ίδιος ο Γιαχβέ, ο ίδιος ο Κύριος, ο ύψιστος, καταβήσεται από ουρανού, θα κατεβεί από τον ουρανό. Αυτός ο Κύριος, αυτός ο Γιαχβέ, αυτός ο ύψος που θα κατεβεί από τον ουρανό, ποιος είναι, κύριε Ζώβε, είναι ο Πατήρ ή ο Υιός? Σύμφωνα με όλη την παλαιά και κοινή διαθήκη, ο Πατήρ ή ο Υιός. Ο Υιός είναι, κύριε. Ο Πατήρ αποστέλει, ο Υιός έρχεται στον κόσμο. Μάλιστα. Γι' αυτό λέγεται ο ερχόμενος. Ο Ον και ο Ιν και ο ερχόμενος και ο Πατοκράτος. Θα κατεβεί από τον ουρανό ο ίδιος ο Κύριος. Κατέβηκε μια φορά, θα κατεβεί άλλη μια φορά. Δύο παρουσίες γνωρίζει η Αγία Γραφή. Κύριε Στρόπουλε, στην προς Εβραίους επιστολή στο Θήτα κεφάλαιο στίχο 28, ναι, ρητά ο Απόστολος Παύλος, λέγει ότι δύο θα είναι οι παρουσίες του Κυρίου. Λέγει, Εβραίους Θήτα 28, έτσι και ο Χριστός προσφέρθηκε μια φορά για πάντα για να βαστάξει τις αμαρτίες πολλών, και τη δεύτερη φορά που θα εμφανιστεί. Τη δεύτερη φορά. Μετά από την Εχουβητόνα. Οι Πεντηκοστιανοί δέχονται 3-4 παρουσίες. Ναι, και είπατε για τους Πεντηκοστιανούς, παραπέμπουν σε αυτά τα εδάφη που σήμερα ερμηνεύεται για τη δευτέρα παρουσία, και λένε ότι αυτή η παρουσία που λέει ο Παύλος είναι ο λίγων πρώτης εμφανίσεως του Αντιχρίστου. Αυτή εννοεί, λέει. Πού το στηρίζουν? Θα πάνε στον ουρανό πρωτού να παρουσιαστεί ο Αντίχρηστος. Προκαλέσαμε τον κύριο Φέγκο που μιλάει από τον Πεντηκοστιανό ραδιοφωνικό σταθμό Χριστιανισμός και πλανά ανθρώπους που δεν ξέρουν ότι είναι αιρετικός. Τον προκαλέσαμε να κάνουμε ένα δημόσιο διάλογο από ένα κανάλι των Αθηνών προμηνών. Έγινε αυτή η πρόκληση ή παράκληση, αν θέλετε, και είπε ναι, και δεν κανόνισε. Είπε θα κανονίσει μια εκπομπή, ένα διάλογο, και συνεχώς αποφεύγει και φυγομαχεί, γιατί δεν έχει επιχειρήματα. Δεν έχει επιχειρήματα και τον καταγγέλλομαι ως αιρετικό και απευθυνόμεθα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς και τους παρακαλούμε να μην ακούν ποτέ αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό Χριστιανισμός, διότι είναι αιρετικός και με μεγάλη τέχνη και μαεστρία προβάλλει τις αιρέσεις αναμειγνύοντας την αλήθεια με την πλάνη. Τι λένε οι Πεντηκοστιανοί, να το επαναλάβετε, τι λέει ο κύριος Φέγκος? Ότι πρώτο Αντιχρίστου. Όχι, όλοι οι Πεντηκοστιανοί. Ναι. Είναι βασική του θεμελιώδη σχατολογική δεκαετία. Κάτι προτεστάντες του, ναι, λένε. Ότι ο λίγων πρώτη εμφανίσεως του Αντιχρίστου θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας όπως είναι την Εκκλησία εκείνη. Θα πάρει ο Θεός τους δικούς του. Για 7 χρόνια θα μείνουν στον ουρανό με τον Χριστό. Για να μην υποφέρουν από τον Αντίχρηστο. Και οι μάρτυρες που λέει η Αποκάλυψη ότι θα βγουν την εποχή του Αντιχρίστου, από ποιος θα βγουν, από εσάς? Θα είναι αυτοί που δεν θα δεχτούν, λέει, απλά λέει, ας πούμε το χάραγμα έτσι, για απλά για να μην το δεχτούν. Και μετά από 7 χρόνια θα επιστρέψουν στη γη με τον Ιησού Χριστό, θα συντρίψει τον Αντίχρηστο και θα ζήσουν 1000 χρόνια. Μιλούν και για χιλιετία βασιλεία. Αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, με κέλευσμα, με διαταγή που θα δώσει, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, θα κατεβεί από τον ουρανό και οι νεκροί εν Χριστώ, αυτοί που πέθαναν με πίστη στο Χριστό και με μετάνοια,
θα αναστηθούν πρώτα, ένδοξοι θα ακτινοβολούν σαν τον ήλιο, έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι, όσοι θα ζούμε την εποχή εκείνη, θα αρπαχθούμε πάνω σε νεφέλες ενδόξως για να απαντήσουμε, να προϋπαντήσουμε τον Κύριο, τον Ιεχωβά Χριστό, τον αληθινό Θεό στον αέρα, και έτσι πάντοτε θα είμαι μαζί με τον Κύριο. Συνεχώς τον Χριστό τον ονομάζει Κύριο, εβραϊκά Γιαχβέ, αληθινό Θεό, και αυτό είναι ο παράδεισος, αγαπητοί μου. Κύριε Σωτρόπουλε, ότι θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Κύριε Σωτρόπουλε, επειδή το είπατε πολύ γρήγορα τα τελευταία, θα ήθελα, και επειδή τελείωσε ο χρόνος, τους τελευταίους τρεις στίχους να τους αναλύσουμε στην Θεό την ερχομένη Κυριακή, γιατί υπάρχουν και κάποιες, κάποια πράγματα που έχουν σχέση με την εταιρεία Σκοπιά, ναι, θα το σχολιάσουμε και αυτό. Ευχαρίστως να επανέλθουμε την επόμενη Κυριακή. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, αγαπητοί τηλεθεατές. Το βράδυ ώρα 7 θα ομιλήσω στην αίθουσα της Ιεραποστολικής Αδελφότητας Σταυρός, οδός Ζωοδόχου Πηγής, αριθμός 44, με ένα θέμα επίκαιρο που πρέπει να συγκινεί όλες τις χριστιανικές ψυχές. Ο αμνός θα είναι το θέμα. Ο αμνός με αλφα κεφαλαίο. Το αρνίον, το εσφαγμένον προκαταβολής κόσμου. Και ότι θα δεχτούμε τηλεφωνήματα επίσης μετά τη λήξη εκπομπής για μισή ώρα περίπου. Ώρα 7 το βράδυ, Ζωοδόχο Πηγής 44. Χαίρετε εν Κυρίω. Διαβάζετε μέρα νύχτα τις γραφές και διαφωτίζετε εναντίον του ηλεκτρονικού φακελώματος όλους τους αδελφούς, τους Έλληνες, τους χριστιανούς. Χαίρετε.